πέμπτου ζευγάρι, ο τραγουδιστής Κώστας Μαρτάκης και η δάμα του Μαρία Ντιμισάρη. Το οποίο άκουσε πάρα πολύ καλά σχόλια από τους κριτές στον πρώτο χορό. Με το τζάι βάραγε θα καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή. Μιλάμε για τον Κώστα Μαρτάκη και τη δάμα του Μαρία Ντιμισάρη. Το ερωτικό τάγκο τέριαξε στον Κώστα και τη Μαρία. Ειλικρινά είδαμε ένα τάγκο με ό,τι σημαίνει στους κανόνες το ευρωπαϊκό τάγκο. Αυτή την εβδομάδα όμως το δυναμικό jive τους προβληματίζει. Οπότε όλη αυτή τη εβδομάδα θα πεθάνουμε στις πρόβες. 1, 2, 3, αφό. 3, αφό. Ναι, αφό. 1, 2, 3, αφό. Υπάρχει ένα lift το οποίο εμείς λέμε θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν θα βάλουμε χέρια. Θα με σηκώσει αμέσως από την κοιλιά. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Ελπίζω μέχρι την Κυριακή να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τη χορογραφία. Το lift, το τελευταίο, ναι, έχει μια δυσκολία. Θα καταφέρουμε σε όλα τέλεια. Υπάρχει περίπτωση, της λέω, να σταματήσω κάποια στιγμή, να μην αντέχω να τα κάνω άλλο. Θα μου πετάξει ζέτα μια μπανάνα να τραγουδήσω και θα χορέψεις εσύ απλά. Το τέταρτο ζευγάρι είναι ο Κώστας και η Μαρία και θα χορέψουν τζάι. Προσπάθησα να το καταλάβω λίγο στο βίντεο, αλλά τώρα που το είδα τρόμαξα σχεδόν. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Είδα και κάτι που θέλω λίγο να το ξεχάσω τώρα και για να το ξεχάσω λέω να πάμε σε διαφημίσεις. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στο Dancing with the Stars. Ο Κώστας και η δάμα του μόλις χόρεψαν και τώρα πρέπει να ακούσουμε και την κριτική που θα ήθελα πάρα πολύ να το αποφύγουμε αυτό όπως καταλαβαίνεις. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, άσε να πω εγώ πρώτα. Δεν το έχω ξεχάσει ακόμη αυτό για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θα τα πάρουμε σταδιακά. Στην αρχή ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία γιατί το έχεις αυτό που σκέφτομαι να το κάνουμε. Μικρόφωνο ζητάς εδώ και δύο live. Το φέραμε. Μετά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή έλεγα τα έκανα μετά. Τι έγινε. Μέρα της χορογραφίας μία... Α, ήταν μέσα στη χορογραφία. Επίτηδες το έκανα. Εγώ θα σας λύσω την απορία. Φάγαμε μία μικρή τουμπίτσα, θα την πω. Αλλά σε συγχαίρω και θα το πω αυτό δυνατά. Και θέλω και ένα χειροκρότημα για να ακούσει και η Κριτική Επιτροπή. Γιατί θέλω να σας πω ότι είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο
να πέφτει κάποιος κάτω και μετά να βρίσκει το κουράγιο να σηκώνεται και να συνεχίζει και τη χορογραφία. Και εδώ τουλάχιστον θέλω ένα δίκιο. Αχ, ο κύριος Λάτσιο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα μου το δώσει αυτό το δίκιο. Εσείς πώς νιώσατε, παιδιά? Όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και την Τούμπα την ευχαριστήθηκα. Κοιτάζω αριστερά, αλλά δεν βλέπω σωστά. Δεν είναι αυτό. Μα τι το σωστό είναι, βλέπεις αριστερά και δεν βλέπεις τίποτα. Το κουφίδι. Μήπως επειδή είναι η μαμά σου σήμερα εδώ, γι' αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω. Για να δούμε τη μαμά Μαρτάκη. Για να δω αν μοιάζεται, θέλω. Μοιάζεται. Τα μάτια της μαμάς έχεις πάρει? Ναι. 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 Ό,τι και να πω τώρα, άστα, δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Κύριε Λάτσι, σας ακούω. Συμφωνώ με εσάς. Μόνο που είδατε μόνο την αρχή. Η αρχή όντως ήταν εντυπωσιακή. Έδειξε. Όλη τη χορογραφία σας, παρακαλώ, δηλαδή. Δεν προσέχατε, είστε αφηρημένοι. Ήταν πάρα πολύ καλό η αρχή. Δυστυχώς όμως μετά το λάθος τούμπα γλίστριμα, όπως τη πέστε, πέρασε πάρα πολύ ώρα για να ξαναβρει το ρυθμό του Κώστας, δυστυχώς. Εσείς δηλαδή, αν πέφτατε μετά, θα ήσασταν οκ, wow. Εγώ το είδατε. Ο Γιώργος ο Χρανιώτης δοκίμασε με χέρια τροχό και πήγε στο νοσοκομείο. Εγώ άντεξα.